σας. Εδώ είμαι, στρίβω. Εδώ είμαι, καλησπέρα σας. Για να δω, 2 παρά 4, το πάει παρά 10, αλλά σας έχω εκπληξούλα. Σας έχω εκπληξούλα, σας λέω. Αφού ξεκινάω αργά, θα φάω κι εγώ ένα μισάωράκι ακόμα. Τι να κάνω, διώξω κόσμο, έχω τόσα θέματα, τόση παρέα. Πώς θα γίνει? Άρα, μπορεί να ξεκινάμε 2 παρακάτι, αλλά μέχρι 4.30 θα είμαστε αγκαλίτσα. Αυτά είναι τα νέα που έχω να σας πω. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Και καλώς σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι γίνεται, Ελένη, όλα καλά? Καλώς σας βρήκα, φίλοι. Τον έβαλες κι εσύ? Ποιον έβαλα? Δικό της είναι, δεν μου το πήρε το γούρι. Όχι, δεν της το πήρα, αλλά κατάλαβαν ότι τον ζήλεψα, τον ζαχάρωσα και μου τον στείλανε και εμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου πάει και πάρα πολύ. Να το φοράς και ως φελτή. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα στην τηλεόραση. Λες μια βλακεία στον αέρα και σ' ακούνε. Τις περισσότερες φορές σου κάνουν και δεκάρι. Δείξτε μια μεζονιέτα τότε παραθαλάσσια να τη ζαχαρώσω. Ελένη, να πω κι εγώ μια κουβέντα για το δάνειο, μπα και γενικά να φάσω. Εκεί πόρτα θα φας. Δεν έχεις ελπίδα. Και μετά πες εγώ, παιδιά, ένα χωρατό έκανα. Δεν το εννοούσα. Ωραίο φόρεμα. Μια παρόλα. Ωραίο, ναι, ωραίο είναι. Και εγώ το είδα και μ' άρεσε και λέω, για να δω, άραγε θα κάτσει. Αλλά κάτσε, όπως πρέπει. Και το χρώμα και το σχήμα. Και εμένα, και εμένα, μ' άρεσε. Και δεν έχω και κάπου να πάω. Αλλά δεν πειράζει. Θα βρεις. Και επίσης χαίρομαι γιατί στην ώρα μου ερχόμαστε.